που έκανε μετά το μυστικό δείπνο λίγο πρωτού συλληφθεί και η οποία είναι γνωστή ως Ιερατική Προσευχή. Για αρκετή ώρα μετά την αναχώρηση του Ιούδα, ο Κύριος δίδαξε τους μαθητές. Οι τελευταίες αυτές διδασκαλίες του Κυρίου είναι και η μεγαλύτερη αποκάλυψη για το πρόσωπό του. Όταν λοιπόν ο Κύριος τελείωσε τη διδασκαλία, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πάτερ, ήρθε πλέον η ώρα που έχεις ορίσει για να προσφέρω τη σταυρική θυσία υπέρ του κόσμου. Δέξου τη θυσία μου και δόξασε τον Υιόν σου και κατά την ανθρώπινη φύση του για να σε δοξάσει και ο Υιός σου με τη σωτηρία των ανθρώπων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη σταυρική του θυσία και με τη μεσητεία που θα συνεχίζει να προσφέρει ως αιώνιος αρχιερεύς. Στον Υιό σου έδωσες εξουσία να χαρίζει την αιώνια ζωή σε όλη την ανθρωπότητα, σε εκείνους δηλαδή τους ανθρώπους που πίστεψαν και τους οποίους Συ έδωσες Αυτόν. Αυτή λοιπόν είναι η αιώνια ζωή, το να προάγονται συνεχώς με ζωντανή επικοινωνία σε Σένα, στη γνώση Σου του μόνου αληθινού Θεού και του Υιού Χριστού, τον οποίο απέστειλε στον κόσμο. Εγώ σε δόξασα στη γη, γνωστοποίησα το όνομά Σου στους ανθρώπους και υπήκουσα πλήρως το θέλημά Σου. Και με τη θυσία που θα προσφέρω μετά από λίγο επάνω στο Σταυρό, θα φέρω εις πέρα στο έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν δόξασέ με, Πάτερ μου, και ως άνθρωπο με τη δόξα που είχα κοντά Σου ως προαιώνιος Υιός Σου, προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος. Φανέρωσα το όνομά Σου και έκανα γνωστές τις άπειρες τελειότητές Σου στους ανθρώπους που απέσπασες από τον κόσμο της απιστίας και αμαρτίας και τους έδωσες εμένα. Δικοί Σου ήταν οι άνθρωποι αυτοί, διότι είχαν αγαθή διάθεση. Αυτούς τους έδωσες σε μένα και αυτοί τήρησαν το λόγο Σου, τον οποίο τους φανέρωσα και τους δίδαξαν. Τώρα τον έμαθαν πιο τέλεια και πίστηκαν ότι και η δασκαλία μου και τα έργα μου και όλα γενικώς όσα μου έδωσες προέρχονται από Σένα. Και αυτοί υποδέχτηκαν τους λόγους μου και σχημάτισαν πλήρη την πεποίθηση ότι είμαι ο προαιώνιος Υιός Σου και ότι Συ με απέστειλες στον κόσμο. Για αυτούς λοιπόν σε παρακαλώ ως Μέγας και αιώνιος αρχιερεύς και μεσίτης. Την ώρα αυτή δεν σε παρακαλώ για τον κόσμο της απιστίας και αμαρτίας, αλλά σε παρακαλώ για αυτούς που με έδωσες και που δεν πάβουν να είναι δικοί Σου. Και όχι μόνον αυτοί, αλλά και όλοι όσοι ανήκουν σε μένα δικοί Σου είναι, καθώς και τα δικά Σου είναι δικά μου. Εγώ έχω δοξαστεί από αυτούς που με έδωσες, διότι αυτοί αναγνώρισαν ότι είμαι Θεός και πίστεψαν σε μένα. Αλλά τώρα δεν θα είμαι όπως μέχρι τώρα σωματικά παρόν στον κόσμο για να τους ενθαρρύνω και να τους ενισχύω με τη σωματική μου παρουσία, ενώ αυτοί θα είναι στον κόσμο, διότι δεν τελείωσαν ακόμη την αποστολή τους. Εγώ έρχομαι προς εσένα, Πάτερ Άγιε, αυτούς που με έδωσες, φύλαξέ τους με την πατρική και παντοδύναμη προστασία Σου, ώστε να παραμένουν ενωμένοι με μένα και αναμεταξύ τους και να είναι με την αγάπη και την ομοφροσύνη όλοι ένα ηθικό σώμα, όπως ένα είμαστε εμείς, που έχουμε μία και την αυτή ουσία και φύση. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους φύλαγα με την πατρική και ισχυρή προστασία Σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανείς από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνο ο Υιός της απιστίας, ο προδότης Ιούδας. Και έτσι πραγματοποιήθηκαν οι προφητείες της Αγίας Γραφής. Τώρα όμως έρχομαι προς εσένα και την προσευχή αυτή Σου την απευθύνω τώρα που βρίσκομαι ακόμη στον κόσμο, ώστε αυτοί έχοντας την πεποίθηση ότι Συ πλέον θα τους προστατεύεις, να έχουν μέσα τους πλήρη και τέλεια χαρά, σαν αυτή που αισθάνομαι και εγώ τώρα, διότι επανέρχομαι πλησίον Σου. Όπως η παρηγοριά,
όση ενίσχυση μας δίνουν τα λόγια της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου. Δεν είμαστε μόνοι και εγκατελειμμένοι στον κόσμο. Μας περιβάλλει η στοργική αγάπη του ουράνιου Πατέρα. Μας παρακολουθεί η αρχιερατική μεσητεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας προσφέρονται πλούσια τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ας ευχαριστούμε τον Κύριο που με τη σταυρική του θυσία και με την αρχιερατική του μεσητεία μας συμφιλίωσε με τον ουράνιο Πατέρα και μας ανέδειξε κληρονόμους της αιώνιας βασιλείας του. Αμήν.